Προοδευτική Συμμαχία και στην Αυτοδιοίκηση επιθυμεί η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θεσσαλονίκη Μαζί, Κατερίνα Νοτοπούλου. Η παράταξη που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές πραγματοποίησε την εναρκτήρια προγραμματική της συνέλευση, απευθύνοντας προσκλητήριο στους δημοκρατικούς πολίτες της πόλης. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε, να σηκώσουμε μια ιστορική ευθύνη. Να συγκροτήσουμε τη μεγάλη παράταξη, την προοδευτική παράταξη που θα εκφράσει το σύνολο του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου. Τώρα που η φούσκα του προοδευτικού δημάρχου έχει ήδη ξεφουσκώσει από τις πρώτες μέρες, η δικιά μας ευθύνη είναι να οργανώσουμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, να υπερασπιστούμε στην πράξη την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Η επικεφαλής της παράταξης έδωσε το στίγμα της αντιπολιτευτικής τακτικής που θα ακολουθήσει την τρέχουσα τετραετία, ενώ άσκησε κριτική στη διοίκηση Ζέρβα για τα πεπραγμένα της στους πρώτους μήνες της Δημαρχίας. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έκανε καλή αρχή. Και το λέω αυτό γιατί πράγματι περιμέναμε και νομίζω λειτουργήσαμε συνενετικά ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την πόλη. Τώρα που ο Δήμαρχος κατέβηκε λοιπόν από το εθνικιστικό του άρμα, μιας και η κυβέρνηση που στηρίζει ενστερνίστηκε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε λύσεις για τα προβλήματα βλέπουμε και το όραμα περιορίζεται στην εφταξία. Το αν είναι όραμα αυτό ή όχι θα το απαντήσουν οι πολίτες. Εμείς αυτό που απαντάμε είναι ότι θέλουμε λύσεις στα ζητήματα των πολιτών. Απότερο στόχος της παράταξης που πήρε τη σκυτάλη από το δημοτικό σχήμα της ανοιχτής πόλης είναι η ανάληψη της δημαρχίας της πόλης την επόμενη τετραετία. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει και στα 4 χρόνια που μας μένουν να το διευρύνουμε και να το μεγαλώσουμε ακόμη παραπάνω, ώστε να δημιουργηθεί η μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα διεκδικήσει και το Δήμο. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκε το καταστατικό της παράταξης, ενώ εξελέγησαν η συντονιστική, η εξελεκτική και η Επιτροπή Δεοντολογίας.